Εμείς θα πάμε, κυρίες και κύριοι, να ταξιδέψουμε με κάποιο τρόπο, να ταξιδέψουμε μέχρι το Νεπάλ. Εντάξει, εμείς μπορεί να μην πάμε, πήγε όμως κάποιος άλλος, ο οποίος πήγε και για καλό σκοπό και λέω να πάμε να το συναντήσουμε. Για ελάτε λοιπόν, πάμε να τον βρούμε. Σαράντη Σιμάκης, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Καλώς όρισες και σου μιλάω στον ελληνικό λόγο του ότι είναι και η οικειότητα δεδομένη. Πήγε στο Νεπάλ. Ακριβώς. Τι πήγες να κάνεις στο Νεπάλ και ξεκινάω έτσι με απλές ερωτήσεις. Θα δούμε βέβαια σε λίγο και πλούσιο φωτογραφικό υλικό το οποίο μας έχεις παραχωρήσει. Γνώριζα από τις προηγούμενες ημέρες και από την επικοινωνία που έχουμε ότι παίρνεις λοιπόν την απόφαση, αφήνεις για λίγο τους άτακτους. Για πολύ λίγο. Τους είχα μαζί μου πάντα έτσι και γι' αυτό. Πας να κάνεις τις δικές σου αταξίες στο Νεπάλ, για να το πω έτσι. Να τα πάρουμε από την αρχή. Mm-hmm. Πώς προέκυψε καταρχήν αυτό το ταξίδι στο Νεπάλ? Πάντα ήθελα να ζήσω ένα τέτοιο ταξίδι, να πάω σε μια διαφορετική Ήπειρο για να δω ένα διαφορετικό πολιτισμό και το πώς οι άνθρωποι εκεί πέρα ζουν και με τι συνθήκες έτσι καταφέρουν και είναι ευχαριστημένοι. Οπότε, βάσει του εθελοντισμού και λόγω της ομάδας των άτακτων, σε ένα ταξίδι που είχα κάνει στην Αθήνα, γνώρισα τα παιδιά του Willing to Help, τον Ελπίδο Φόρο και τη Δώρα. Όπου είναι οργανισμός. Είναι ομάδα εθελοντισμού που κάνουν τέτοια ταξίδια αφιλοκερδώς. Mm-hmm. Δηλαδή, τον Νοέμβριο ήταν Τανζανία τα παιδιά, ελληνική αποστολή. Και πριν τις γιορτές μου στείλανε ένα μήνυμα στο διαδίκτυο. Μου λένε: σε θέλουμε μαζί μας, έλα να το ζήσεις. Μοναδική εμπειρία. Λίγο το σκέφτηκα. Δεν ήθελε πολύ δεύτερη σκέψη και λέω: γιατί όχι, ήταν και μέσα στα πλαίσια τα χρονικά που εγώ είχα ελεύθερο χρόνο. Οπότε πήρα την απόφαση να πάω μαζί τους σε ένα διαφορετικό κόσμο. Παίρνεις λοιπόν την απόφαση και πας στο Νεπάλ. Πάτε να κάνετε τι εκεί? Εμείς μεταξύ θα βλέπουμε και το φωτογραφικό υλικό. Πάτε και κάνετε τι? Λοιπόν, έχουμε χωριστήκα με λόγο, επειδή ήμασταν πολλά άτομα, σε δύο γκρουπ. Mm-hmm. Ήδη εχθές κατέφτασε και το δεύτερο γκρουπ στο Νεπάλ, στο Καθμαντού. Και σήμερα, πριν λίγο που μιλούσαμε τα παιδιά, θα φύγουν τώρα εκεί. Έχουμε 4 ώρες διαφορά, οπότε είναι 11 η ώρα το βράδυ. Οπότε αύριο το πρωί φεύγουν για το χωριό. Οπότε ο στόχος μας τι ήταν? Και μέσω ενός χρηματικού που σου αποδώσαμε για τα υλικά που χρειάζονται, ήταν να μπορέσουμε να βάλουμε ένα μικρό λιθαράκι στην ανακατασκευή των σπιτιών με διάφορους τρόπους που οι πιο πολλοί δεν είχαμε τη γνώση. Οπότε μας δείξαν εκεί πέρα οι αρχιτέκτονες και οι τεχνίτες που ήταν του προγράμματος πώς μπορούμε και εμείς να βοηθήσουμε. Οπότε κάθε μέρα είχαμε ένα οργανωμένο πλάνο και χωριζόμασταν σε διάφορα προτζεκτάκια τα οποία πηγαίναμε και βοηθούσαμε περίπου 7,5 ώρες την ημέρα. Είχαμε σπαστό εργασία. Αλλά ήταν τόσο μοναδική όλη η φάση εκεί πέρα που ζήσαμε που η κούραση δεν υπήρχε. Τώρα μας βγαίνει λίγο η κούραση. Τώρα βγαίνει η κούραση. Αλλά το συνιστώ ανεπιφύλακτα στον καθένα να πάει να το ζήσει κάτι τέτοιο. Αυτή η απόφαση ήρθε αποκλειστικά και μόνο από την πρόταση των παιδιών. Mm-hmm. Ήθελες, μου είπες νωρίτερα, να κάνεις ένα τέτοιο ταξίδι. Όμως είναι ένα ταξίδι το οποίο το συνδύασες έτσι με έργο, φιλανθρωπικό έργο. Ήταν κάτι το οποίο το έχεις καιρό στο μυαλό σου? Το είχα σκεφτεί και από πέρυσι, απλά λόγω εργασίας δεν μπορούσα να πάω. Οπότε το είχα μεταφέρει και γι' αυτό το λόγο τα παιδιά μου στείλαν την πρόταση και την πρόσκληση να πάω μαζί τους. Και πραγματικά όλα τα παιδιά εκεί πέρα που ήμασταν ήταν ένα προς ένα δημιουργικά και πολύ έτσι ευχάριστα άτομα. Οπότε όλη η στιγμή εκεί πέρα που ζήσαμε ήταν πανέμορφη. Mm-hmm. Παρόλο τις δυσκολίες που μπορεί να υπήρξαν. Τα αισθήματα από τους κατοίκους εκεί, από την περιοχή, τι ήταν εκείνο το οποίο εκλάβατε? Οι άνθρωποι εκεί πέρα πραγματικά είναι πολύ χαμογελαστοί, πολύ ευχάριστοι και πολύ δοτικοί. Παρόλο που έχουν πολύ λίγα με αυτά που ζουν, ήταν σαν άνθρωποι προσφέρανε ό,τι είχαν. Οπότε αυτό μας έδωσε και εμάς να αισθανθούμε, ειδικά από τη δεύτερη μέρα, ότι είμαστε σαν το σπίτι μας. Και ήταν κάτι πολύ όμορφο αυτό. Και το σίγουρο μας όταν φεύγαμε εκεί πέρα ήταν ότι μας περιμένουν και του χρόνου να ξαναπάμε για να ζήσουμε άλλο ένα δεκαήμερο στα ψήπεδα των Ιμαλαίων εκεί πέρα. Και βλέπω τις φωτογραφίες, είστε μια ομάδα νέων παιδιών. Κατά κύριο λόγο ήμασταν νέοι. Υπήρχαν και άτομα που ήταν και 45 και 50 ετών και μάλιστα ευχάριστη εντύπωση μου έκανε ότι ήμασταν και σαν άντρες, ήμασταν και μειονότητα. Δηλαδή, ήμασταν η αναλογία 1:2. 10 αγόρια και 20 γυναίκες ήμασταν. Δυναμική παρουσία. Οι γυναίκες είχαν πολύ δυναμική παρουσία και ανεπιφύλακτα, το ξαναλέω, έτσι όποιος θέλει να ζήσει κάτι τέτοιο, και επειδή ήταν και οργανωμένοι όλοι αυτοί οι συνθήκες που ζήσαμε, μπορεί να πάει να το ζήσει οποιαδήποτε στιγμή. Λοιπόν, λέγοντας ότι θα σε έχω σήμερα στην εκπομπή και για το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε, πολλοί ήταν εκείνοι οι οποίοι με ρωτούσαν
Πώς γίνεται λοιπόν κάποιος που δεν ανήκει σε κάποια φιλανθρωπική ομάδα, σε κάποιον οργανισμό, να έρθει σε επαφή με τα παιδιά αυτά και να οργανώσει ένα τέτοιο ταξίδι? Είναι εύκολο το να πάει κάποιος, μπορεί να το προγραμματίσει? Ναι, είναι φυσικά, γιατί όλα προγραμματίζονται, είναι ημερομηνίες περίπου για τις δύο χώρες που πάμε, Αφρική και Ασία, δηλαδή και Τανζανία και Νεπάλ, είναι συγκεκριμένες περίοδο, περίπου Νοέμβριο ή Φλεβάρι με Μάρτιο. Οπότε ειδοποιούμαστε πιο μπροστά. Δηλαδή, εγώ ειδοποιήθηκα πριν τις γιορτές και είχα περιθώριο 2,5 μήνες να προετοιμαστώ, να κάνω ό,τι χρειάζεται, ό,τι απορρίτερη προεργασία χρειαζόταν. Διαδικαστικά τα πριν είναι πολλά. Εντάξει, αν δεν έχεις διαβατήριο, να βγάλεις διαβατήριο, να κάνεις κάποια απαραίτητα εμβόλια, αν δεν έχεις κάνει, ανάλογα πού θα πας. Το ευχάριστο είναι αν θέλει και ο κόσμος να στηρίξει αυτή την προσπάθεια που εγώ χάρη στον κόσμο. Που με στήριξε με μορφές χορηγιών, δωρεών, που κατάφερα και πήγα εκεί πέρα. Οπότε ήταν και πολύ σημαντικό αυτό και τους ευχαριστώ. Και επίσης, αν θέλει κάποιος, εμείς έχουμε όλη την καλή διάθεση, και εγώ προσωπικά και όλα τα υπόλοιπα παιδιά, να μας στείλουν μήνυμα και εμείς με feedback να τους ανατροφοδοτήσουμε ό,τι πληροφορία θέλουμε για να τους λύσουμε οποιαδήποτε απορία υπάρχει. Άρα, αν κάποιος από τους τηλεθεατές αυτή τη στιγμή ενδιαφέρεται, μπορεί να επικοινωνήσει με τους άτακτους για να έχει τις όποιες πληροφορίες. Ναι, και μπορούμε κοίτα και από κοντά να τα συζητήσουμε και να τους δώσουμε ακριβώς το τι ζήσαμε εκεί πέρα. Είπες πριν ότι και οι χορηγίες βοήθησαν πάρα πολύ το ταξίδι αυτό. Δείχνει ότι πρέπει και ο καθένας να είναι και διατεθειμένος να αφιερώσει και ένα χρηματικό ποσό εφόσον δεν μπορεί να έχει. Δηλαδή, μην θεωρείς ο κόσμος ότι είναι ένα δωρεάν ταξίδι και πάει όχι, και το κάνει. Δεν είναι δωρεάν, έχει τα αεροπορικά εισιτήρια και μετά επίσης ένα ποσό δίνει στον οργανισμό εκεί πέρα που είναι, στην κοινότητα. Που τα μισά χρήματα πάνε για να μπορέσουν να ας το πούμε, να γίνουν σε υλική μορφή, να αξιοποιηθούν σε υλική μορφή για τους κατοίκους και τα άλλα είναι μέσω της φιλοξενίας που οι άνθρωποι εκεί πέρα μας προσφέρανε και μας ταΐζανε όλο το διάστημα που ήμασταν εκεί πέρα. Σε τρόμαξε κάτι σε αυτό το ταξίδι? Αν εξαιρέσει λίγο τη διαδρομή που ήταν περίεργη. Η διαδρομή. Αλλά καταφέραμε να την μεταδώσουμε σε εμάς σε στιγμές χιουμοριστικής, οπότε σε χιουμοριστική έμφαση το μεταδώσαμε μετά, οπότε ήταν όλα εντάξει. Δεν είχαμε συνειδητοποιήσει, ας πούμε, ακόμα και τη δεύτερη μέρα που βρισκόμαστε. Κοιμόμασταν σε σκηνές με το sleeping bag μας και τροπικό κλίμα. Τροπικό κλίμα. Τροπικό κλίμα, το πρωί με 20 με 25 βαθμούς και το βράδυ έπεφτε 5 με 10 ανάλογα. Ήσουν προετοιμασμένος για αυτό που θα έβλεπες? Ναι, εντάξει. Είχα παιδιά που είχαν ξαναπάει. Ήμασταν σε συχνή επικοινωνία, οπότε ό,τι απορία είχα εκεί πέρα συνέχεια στο Facebook τους έστειλα μηνύματα να μου λύσουν οποιαδήποτε απορία. Και φυσικά να φανταστώ ότι προγραμματίζεις ήδη το επόμενο ταξίδι. Ναι, δεν ξέρω πότε θα είναι. Σίγουρα έχω βάλει ένα προσωπικό στόχο στον εαυτό μου να προσπαθήσω να ξανακαταφέρω να πάω τον χρόνο στο Νεπάλ. Για να ξαναδώ τους ανθρώπους εκεί πέρα, να δούμε πόσο προχώρησε όλο αυτό που ζήσαμε. Και σχολείο ανάμεσα σε αυτό που χτίσατε. Επιστρέφουμε πίσω με τόση ενέργεια, παρόλο τώρα που βγαίνει η κούραση, αλλά ενέργεια γιατί ήμασταν 30 διαφορετικές προσωπικότητες από την Ελλάδα. Ναι. Συν 15 παιδιά από όλο τον κόσμο, την Ευρώπη και την Αμερική, που ήταν εκεί πέρα με τον καθένα που είχε το δικό του χαρακτήρα. Οπότε το κάθε δευτερόλεπτο που ζήσει εκεί πέρα το ζήσει έντονα. Μακριά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ότι είχαμε ίσως ήταν για να στείλουμε ένα ότι είμαι καλά στους δικούς μας για να μην ασυνησυχούν. Ναι, μια φωτογραφία για να δίνει ο κόσμος να μεταδώσουμε αυτό το ευχάριστο που ζήσαμε εκεί πέρα. Και μάλιστα το ωραίο είναι ότι θα γυριστεί και ένα ντοκιμαντέρ σε αυτό το διάστημα εκεί πέρα που ήμασταν. Οπότε είχαμε και ένα παιδί πολύ ταλαντούχο, δύο παιδιά, τον Γιάννη τον Παπαδάκο και τον Γιάννη τον Μιχελόπουλο, οι οποίοι θα κάνουν ένα ωραίο ντοκιμαντέρ που μέσα Μάη θα έχουν τη δυνατότητα όλοι να το απολαύσουμε. Θα χαρούμε λοιπόν να τους φιλοξενήσουμε και με τη βοήθεια της τεχνολογίας, γιατί βρίσκονται εκτός Κρήτης. Είναι στην Αθήνα, οπότε. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας όμως θα τους φιλοξενήσουμε στην εκπομπή να δείξουμε και αυτή την δουλειά την οποία θα κάνουν. Πριν σε αποχαιρετήσω και σε αποδεσμεύσω, να δούμε τις φωτογραφίες από την πρόσφατη έτσι δράση που έκαναν οι άτακτοι, οι οποίοι αποφάσισαν να πάνε σε ένα χωριό της Κρήτης, για ευνόητους λόγους φυσικά δεν λέμε στοιχεία, και να φτιάξουν από την αρχή ένα παιδικό δωμάτιο. Σωστά. Ναι. Ήταν ένα όνειρο που είχαμε προσωπικά και εγώ από τον Αύγουστο του 2016. Απλά επειδή όταν μιλάμε για με όρους εθελοντισμού, καμιά φορά ξέρεις, τα πράγματα πάνε λίγο πιο πίσω. Οπότε το όνειρο το καταλήψαμε και τα παιδιά με κοινωνική λειτουργία που έχουμε στην ομάδα ως εθελοντές και μια κοπέλα ως αρχιτέκτον είχαν καταγράψει όλες τις ανάγκες των σπιτιών. Το δουλέψαμε αθόρυβα, έτσι θεωρούμε τουλάχιστον ότι το κάναμε εμείς. Και απλά δείξαμε το τελικό αποτέλεσμα, το πριν και το μετά, ούτως ώστε ο κόσμος να αγκαλιάσει όλο και περισσότερο. Ήδη
Σύντομα, αλυσίδα καταστημάτων καφέ έχει δεχτεί να μπουν κουμπαράδες σε επιχειρήσεις. Ωραία. Και πολλές άλλες επιχειρήσεις που θα βάλουν το αντίστοιχο επίσης ενδεικτικό κουμπαρά για αυτό το σκοπό. Εσείς δουλεύετε αθόρυβα και μπράβο σας. Εμείς επιλέγουμε να κάνουμε θόρυβο για καλά να κάνετε. Κινητοποιούμε τον κόσμο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ και εύχομαι πάντα τέτοια ταξίδια δημιουργικά και για καλό σκοπό. Ναι, σας το συνιστώ σε όλους.